Οι άνδρες αστυνομίας της Τρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες, μαζεύουν στοιχεία και από το χώρο μπροστά στην είσοδο και από τον δρόμο και τα πεζοδρόμια απέναντι, αλλά και δεξιά προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ήταν λοιπόν 3 και 25 όταν εξεράγει ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μπροστά στην είσοδο του εφετείου. Αναστάτωσε βεβαίως όλη τη γειτονιά και την περιοχή. Έσπασαν και τζαμαρίες και στο ισόγειο πολυκατοικιών σε μαγαζιά, τόσο στην Λουκάρεως, που βεβαίως εκεί οι ζημιές ήταν περισσότερες, όσο και στους κάθετους δρόμους. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα στην οδό Κωνσταντίνου Λομβάρδου ακριβώς, και στην Παράσκου, στο στενό ακριβώς από πάνω. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να έχει φτάσει στην είσοδο του εφετείου ο κύριος Σταύρος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα να δείξει, είναι με κάποια συνοδεία ανθρώπους προφανώς από το εφετείο, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κύριος Κοντονής, ο οποίος νωρίτερα έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες μαζί με την έκρηξη την ώρα του συμβάντος ακούστηκαν και πυροβολισμοί, ενώ βρέθηκε και ένα καμένο βαν στα Εξάρχεια. Ερευνάται προφανώς το ενδεχόμενο το βαν αυτό να είναι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δύο άνδρες που σύμφωνα με τις μαρτυρίες σταμάτησαν εδώ νωρίτερα. Ανέβηκαν τα σκαλοπάτια, άφησαν μια βαλίτσα με τον εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά στην είσοδο του κτηρίου. Στη συνέχεια είχαμε δύο τηλεφωνήματα στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο ζούγκλα.gr, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε προειδοποίηση για την έκρηξη της βόμβας. Βλέπουμε στον κύριο Κοντονή, είναι όντως ο κύριος Κοντονής στην είσοδο με τους συνεργάτες του, ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της έκρηξης. Να θυμίσω ότι μετά την έκρηξη ο κύριος Κοντονής έκανε δηλώσεις και είπε ότι θα μείνουν κλειστά οι υπηρεσίες σήμερα, θα κλείσουν οι υπηρεσίες σήμερα, δεν θα ανοίξουν. Ο κόσμος, δεν βλέπεις την είσοδο, δεν υπάρχει είσοδος. Είναι καταστραφή. Υπάρχει και άλλη είσοδο στην άλλη μεριά. Θα μείνουν όλες κλειστές όμως για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να κάνουν τη δουλειά τους και να βρουν τα στοιχεία. Προκόπη, συνέχισε. Λοιπόν, όπως είπαμε εκείνη την ώρα, όπως ήταν κατανοητό βεβαίως, ξύπνησε όλη η γειτονιά, ακούστηκε ο θόρυβος από την έκρηξη και σε πολύ μεγάλη ακτίνα και σε γειτονικές συνοικίες της Αθήνας. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός μπήκε στο συγκεκριμένο σημείο, όπως βλέπετε υπάρχει μια απόσταση από την είσοδο του κτηρίου μέχρι τον δρόμο, είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι τόσο πολύ σοβαρές οι ζημιές σε σπίτια, σε κάθετους δρόμους. Περισσότερο εντοπίζονται οι ζημιές στην περιοχή επί της οδού Λουκάρεως, σε κτίρια που βρίσκονται απέναντι. Άλλωστε, με το που υπήρξε η προειδοποίηση για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, εκενώθηκε η περιοχή εδώ, αποκλείστηκε από νωρίς τη νύχτα και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας μέχρι κάποια ώρα. Ακόμη φορά, απλώς ο Γιώργος ο Γεραφέτης σε ένα ποστάρισμα που έχει κάνει λέει ότι οι αστυνομικοί, όπως είπαν, οι δράστες, οι βομβιστές χρησιμοποίησαν ένα Ford Doblo ασημί χρώματος, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και αντιστοιχούσαν σε ίδια μάρκας αυτοκίνητο. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται από ένα ποστάρισμα του συναδέλφου του Γιώργου του Γεραφέτη. Fiat Doblo. Ναι, Fiat Doblo είναι. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή ξανά. Εάν είναι Fiat Doblo, το Fiat Doblo. Ναι. Το Fiat Doblo έχει την όψη van, δεν ξέρω αν είναι σωστά, αυτό. Προφανώς. Ναι. Αν είναι αυτό το οποίο τελικά βρέθηκε στα Εξάρχεια καμένο στη συνέχεια. Οπότε θα μάθουμε σίγουρα μέσα στην ημέρα εάν τελικά όντως το συγκεκριμένο όχημα είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από τους δράστες της επίθεσης αυτής που έγινε στην είσοδο του εφετείου με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ακόμα και τώρα εδώ οι γείτονες περίοικοι μαζεύουν τα γυαλιά από τις τζαμαρίες που έσπασαν. Ωστόσο,
για όλα τα σπίτια και τα καταστήματα που βρίσκονται επί της οδού Λουκάρεως. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες. Βλέπετε ότι είναι πραγματικά εξονυχιστικές. Με πολύ μεγάλη προσοχή συλλέγουν οποιοδήποτε στοιχείο, οποιοδήποτε κομμάτι που μπορεί να αποτελεί τμήμα του εκρηκτικού μηχανισμού, για να το μελετήσουν. Θα σταλούν σίγουρα και έχουν σταλεί ήδη κάποια τέτοια ευρήματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, έτσι ώστε να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα για το ποιοι μπορεί να είναι να βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση. Λέβαια, και θα, δηλαδή, σίγουρα θα υπάρξουν κάνουν, και μέσα στην ημέρα περισσότερες πληροφορίες. Φακούς παρότι την ημέρα. Η συνηθισμένη δουλειά που κάνουν οι. Κοίτα πώς κοιτάνε όμως. Έχουν ανάψει φακούς παρότι την ημέρα. Εντάξει, είναι και λίγο συνεφιασμένη η σημερινή ημέρα. Και με σακουλάκια και με γάντια και κομμάτι-κομμάτι. Λέει, είναι αυτά που βλέπουμε στις ξένες ταινίες στα Σύρια. Ναι. Ακριβώς η ίδια λογική. CSI Λουκάρεως. CSI Λουκάρεως. Λοιπόν, έχουμε μια αυτόπτη μάρτυρα, μια συνάδελφό μας, την Καλλιόπη Χαβέλα, η οποία μένει δίπλα. Καλλιόπη, καλημέρα. Ξύπνησε λίγο απότομα σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν είχα κοιμηθεί ακόμη. Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Α, είσαι πολύ. Καλλιόπη, δεν θα ρωτήσουμε γιατί. Δεν θα ρωτήσουμε γιατί. Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα κοιμηθεί ακόμη. Διάβαζα εκείνη την ώρα. Και πετάχτηκα επάνω γιατί σύστηκε η πολυκατοικία. Είμαι επίτης Αλεξάνδρας. Πετάχτηκα αμέσως έξω. Έβρεχε εκείνη την ώρα πολύ. Αλλά φάνηκε όλος ο καπνός πάνω από το εφετείο. Καλλιόπη, αυτά έγιναν περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα. 3.25, 3.30 τα ξημερώματα. Αμέσως αυτό που είδα ήταν ο καπνός. Κατάλαβα αμέσως ότι είναι βόμβα, δεν το συζητώ. Και είδα την άμεση κινητοποίηση αστυνομίας. Έκλεισαν αμέσως την Αλεξάνδρας από το ύψος της Ασκληπιού, όπου είμαι εγώ, μέχρι την Γαδά. Και περνούσε περιπολικό που έλεγε, ειδικά στη Λουκάρεως, που έστριβε το περιπολικό, μη κατεβείτε κάτω στους κατοίκους των πολυκατοικιών. Εγώ δεν υπάκουσα, κατέβηκα κάτω. Δημοσιογράφος είσαι, Καλλιόπη μου, σιγά μην υπακούσεις. Χτύπησα το τζαμάκι από το περιπολικό, με κοίταξαν οι άνθρωποι ως σούφο. Λέω, γεια σας, είμαστε, ήθελα να μάθω τι συμβαίνει. Λέει, θα ενημερωθείτε από τη Γαδά. Λέω, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί πρέπει να πάρω τηλέφωνο τώρα αμέσως. Τέλος πάντων, μου είπαν οι άνθρωποι ότι ήταν όντως βόμβα, ότι ήταν στο εφετείο. Φαινόταν ότι ήταν στο εφετείο, γιατί είχα δει τον καπνό. Το εφετείο είναι in Λουκάρεως, επί της Λουκάρεως, ενώ ο Άριος Πάγος είναι το μπροστινό κτίριο επί της Αλεξάνδρας. Και από εκεί και πέρα δεν περνούσε κανείς από την Αλεξάνδρας. Κατάλαβα ότι ήταν μεγάλες ζημιές. Ήταν τρομακτική αίσθηση της έκρηξης, πρέπει να σας πω. Αυτά έγιναν εν ολίγης. Καλλιόπη, άρα δεν κοιμήθηκες απόψε καθόλου. Ωραία. Γιατί μετά έπιασες την κουβέντα με την αστυνομία, μετά βγήκες πρώτα στην ΕΡΤ και μετέδωσες το περιστατικό. Γιατί πρώτη πήρα αμέσως τηλέφωνο επάνω, λέω, παιδιά, έκρηξη. Να. Ωραία, πήγαινε κοιμήσου τώρα. Δεν κάνει κάτι, έχει βάρδια το απόγευμα. Έχει βάρδια, νομίζω. Φεύγει η Καλλιόπη. Καλές γιορτές, Καλλιόπη μου. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Να σε καλά, χρόνια πολλά, Καλλιόπη. Να σε καλά, να σε καλά. Προκόπη, σε περίπτωση που ο υπουργός ο κύριος Κοντονής κάνει